Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Όπως σας είχα προαναγγείλει, μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, διακεκριμένος. Να μιλήσουμε τώρα για αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα Συνεργασία. Τι κάνετε, κύριε Καρούζο, καλημέρα σας. Καλημέρα και σας, Αντώνη. Ευχαριστώ πολύ και στο κρατές. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό το πρόγραμμα. Έχει πολλά σημαντικά σημεία και θέλουμε έτσι να το αποκωδικοποιήσουμε και θα θέλαμε τα βασικά αυτά σημεία να μας τα επισημάνετε, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι πώς θα κινηθούν και γενικά το μέλλον τους στον τομέα της εργασίας τους. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό ενεργοποιείται στη χώρα μας από 15 Ιουνίου. Άρα οι επιχειρήσεις μπορούν από 15 Ιουνίου να εντάξουν όποιους και όσους θέλουν, ανεξαρτήτως καμίας άλλης προϋπόθεσης ως προς τους εργαζόμενους, αρκεί να υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι να ήταν ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ήδη από την 35η στην επιχείρηση. Άρα δεν μπορεί να ενταχθεί ένας νεοπροσλαμβανόμενος στην επιχείρηση, αλλά έπρεπε να είναι από 35 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και βεβαίως ανεξαρτήτως της διάρκειας του χρόνου εργασίας, είτε ένα ορίστου χρόνου δηλαδή, είτε ένα ορισμένο χρόνο της συμβασιώς του εννοώ. Ναι. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, οι εργοδότες ξέρουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές που υποβάλλουν ΦΠΑ να έχουν 20% λιγότερο κύκλο εργασιών σε σχέση με τους κύκλους εργασιών που περιγράφονται στον νόμο. Ενώ να έχουν λιγότερο τζίρο 20% από τους κύκλους εργασιών που περιγράφονται στον νόμο και όσες δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ΦΠΑ να έχουν μια πτώση εσόδων 20% επίσης λιγότερο από ό,τι είχαν πέρυσι. Τώρα, συνεπώς, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αυτή η διαδικασία εντάσσει, όπως είπα, τους εργαζόμενους υποχρεωτικά. Η μόνη προϋπόθεση επίσης, υποχρέωση θα έλεγα για τον εργοδότη, είναι να μην τους απολύει στο χρονικό διάστημα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ναι. Αποσκοπεί όλο αυτό το πρόγραμμα στο να προστατευτούν θέσεις εργασίας, όπως ανεπισημαίνεται. Προβλέπει και τη δυνατότητα εκπεριτροπής εργασίας, έτσι. Ναι. Αυτή η μείωση που θα έχουν, η μέγιστη μείωση που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι στα ημερομίσθια τους, πόσο στο φτάνει? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το μέγιστο χρόνο μείωσης εργασίας, που είναι το 50%. Uh-huh. Μπορεί δηλαδή ένας εργοδότης να του μειώσει 10% του χρόνου εργασίας, 20%, ας πούμε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το μέγιστο που είναι το 50%. Uh-huh. Αντίστοιχα τώρα, προκύπτει η εξής υποχρέωση του κράτους και του εργοδότη. Στον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος και θα προκύψει μια απώλεια του μισθού του, θα έχει το κράτος να καλύψει ένα 60% της απώλειας αυτής και το υπόλοιπο θα το καταβάλει ο εργοδότης. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα συμπλήρωμα του κράτους, ένα ποσοστό 60% της απώλειας του μισθού. Αν μιλάμε για εργαζόμενους που αμείβονται με 650 ευρώ, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία απώλεια. Δηλαδή για εργαζόμενους που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Mm. Γιατί το κράτος εγγυάται ότι καθένας που θα ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα πέσει κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αν μιλάμε για εργαζόμενους γύρω στα 750-800 ευρώ, έχουμε μια απώλεια 12% για τον κάθε εργαζόμενο στα καθαρά του πάντα μιλώντας. Τώρα, όσο μεγαλώνει ο μισθός του εργαζόμενου, τόσο η απώλεια μεγαλώνει. Μεγαλώνει και η απώλεια, ναι. Δεν θα φτάσουμε σε ένα ποσοστό απώλειας πάνω από τα 15% στην καλύτερη εκδοχή για τον εργαζόμενο, μιλώντας βέβαια για ένα εργαζόμενο γύρω στις 1.200-1.400 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, αυτός ο μηχανισμός θα είναι σε ισχύ μέχρι πότε? Αυτός ο μηχανισμός, όπως σας είπα, ξεκινάει από 15 Ιουνίου. Ναι. Για το σύνολο των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που είναι στο αεροδρόμιο, ειδικές επιχειρήσεις, θα κρατηθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου. Και έχει ο Θεός μετά. Εγώ πιστεύω ότι αν πάμε άσχημα, θα παραταθεί. Αλλά δεν έχει εξαγγελθεί αυτό από το Υπουργείο. Ναι. Τώρα, αν κάποιος πάει να τροποποιήσει τη σύμβαση του εργαζόμενου κατά το διάστημα αυτό, μπορεί να το κάνει ή αμέσως θα υποστεί συνέπειες από τον νόμο? Να εξηγήσουμε ότι όταν λέμε τροποποίηση της σύμβασης είναι ξαφνικά ένας εργαζόμενος και δουλεύει μέσα στο σύστημα αυτό. Ναι. Και γιατί λέμε απαγορεύεται ο εργοδότης να τροποποιήσει τη σύμβαση? Γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε γιατί θα μπορούσε ο κάθε εργοδότης να πάει να πει στον εργαζόμενο: σε έχω λοιπόν να δηλώνεσαι ότι είσαι πλήρους απασχόλησης και να επιδοτήσει, όμως έλα να μου δουλεύεις 4 ώρα, 3 ώρα επιπλέον, είτε ανασφάλιστος, είτε μια ειδική συμφωνία. Αυτό απαγορεύεται. Ναι. Άρα πρέπει να τηρηθεί η απασχόληση με πλήρες ωράριο εργασίας, απλά μπορεί, όπως είπα, ο εργοδότης να του διαφοροποιήσει τον χρόνο, όπως είπα στην αρχή. Μάλιστα, ο χρόνος εκπεριτροπής απασχόλησης πρέπει να είναι αναβδομάδα.
Παραδείγματος χάρη, σε μια εβδομάδα ένας εργαζόμενος από 8 ώρες να δουλέψει 4 ώρες, όμως θα πρέπει να συμπληρώνει εκείνες τις ώρες εργασίας που να ξεπερνούν το 50% της μείωσης του χρόνου που σας είπα. Ένας εργαζόμενος δηλαδή που εργάζεται με 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργοδότης μπορεί να του το μειώσει το 40 ώρο σε 20 ώρο, όχι παρακάτω, με οποιοδήποτε μοντέλο. Ναι. 4 μέρες την μια μέρα, 8 την άλλη, 4 πάλι, 8, αρκεί να βγαίνουν 20 ώρες, αν κάνει μείωση κατά 50%. Τώρα, θα καταβάλλεται από το κράτος και η ασφαλιστική εισφορά, αυτό που φτάνει ως 60%, θα καταβάλλεται και αυτό το ποσό και ασφαλιστικές εισφορές ή μόνο ο μισθός? Θα καταβάλλεται το ποσοστό από το κράτος, θα συμπληρώνεται, θα καλύπτει ένα ποσοστό 60% των ασφαλιστικών εισφορών στο κομμάτι του χρόνου εργασίας που δεν θα δουλεύει ο εργαζόμενος. Εκεί θα έρχεται το κράτος και θα σου πει πόσο είναι το κομμάτι αμοιβή σου για τον χρόνο που δεν δουλεύεις, 300 ευρώ. Ωραία, εγώ θα σου καταβάλω για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν εργοδοτικού χαρακτήρα στο ποσό αυτό το 60%. Ναι. Και αυτό γίνεται... Εντάξει, είναι μια βοήθεια, αλλά ναι, δεν είναι σημαντική. Δεν είναι σημαντική. Αυτό όμως γίνεται έτσι στον μισθό που έχει τον κανονικό, όχι στα χρήματα που θα πάρει. Δηλαδή, αν παίρνει, αμείβεται με 1.200 ευρώ, θα είναι στα 1.200 ευρώ το 60% το υπόλοιπο, έτσι? Ή λάθος κάνει? Όχι, θα είναι στο κανονικό μισθό. Στο κανονικό μισθό. Θα είναι στο υπόλοιπο του κανονικού μισθού. Ναι. Θα είναι στο υπόλοιπο του κανονικού μισθού που δεν εργάζεται. Ναι. Όσον αφορά... Ποιος θα ήταν ο μισθός που δεν εργάζεται εκεί και θα υπολογίσουν. Όσον αφορά τώρα όλο αυτό που γίνεται, θα έχει επιπτώσεις στο δώρο των Χριστουγέννων, ας πούμε, στο επίδομα άδειας? Κοιτάξτε, το δώρο των Χριστουγέννων έτσι κι αλλιώς θα περιμένουμε να έχει δύο σοβαρές μειώσεις. Mm-hmm. Αν έχει μειώσεις. Mm-hmm. Η μία μείωση θα είναι για όσους είχαν μπει σε αναστολή της σύνδεσης εργασίας. Διότι αν δεν ξεκαθαρίσει το κράτος, αν θα κάνει το ίδιο όπως έκανε και με το δώρο Πάσχα, ο εργοδότης πώς θα το πληρώσει, αφού ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή? Θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση με το σύνολο του δώρου Πάσχα? Μάλιστα. Δεν το βλέπω σωστό και δεν ξέρω αν θα αντέξουν οι επιχείρησεις εν τέλει. Το άλλο που λέτε σωστά είναι από το συνεργασία. Ασφαλώς θα υπάρξει μια προσαρμογή του δώρου Χριστουγέννων στον εργαζόμενο σαν να δούλευε εκ περιτροπής εργασία. Πάντα ο εργαζόμενος που δουλεύει σε εκ περιτροπής απασχόληση παίρνει μειωμένες αποδοχές. Τακτικές αποδοχές, και το δώρο Χριστουγέννων είναι τακτικές αποδοχές, άρα θα προκύψει μειωμένο. Εντάξει, έχω ένα ερώτημα εδώ πέρα που αφορά σύνταξη, κύριε Φυλακτή. Δεν έχει την ειδικότητα τώρα. Δεν ξέρω τώρα, ξέρετε. Εγώ είμαι εργατολόγος. Εργατολόγος είναι ο κύριος. Ναι, δεν ασχολούμαι με συντάξεις. Δεν είναι τώρα ο κύριος Καρούζος που ασχολείται με συντάξεις, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με συντάξεις για να σας απαντήσει. Ευχαριστώ, κύριε Φυλακτή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όμως τον κύριο Καρούζο, ο οποίος πάντα τα αναφέρει πολύ περιεκτικά. Παρακαλώ. Αναμένουμε να εκδοθεί πρώτα απ' όλα απόφαση από τον ΕΦΚΑ για το σύστημα συνεργασία. Μας ρωτάνε πολλές λογιστές και επιχειρήσεις μέρα με την ημέρα για το πώς θα σχηματιστούν οι ΑΠΔΕΛΤΑ και η διαδικασία για τις φορές, εγκύκλειος από τον ΕΦΚΑ. Καθώς επίσης αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και την εγκύκλειο πάλι από τον ΕΦΚΑ για την ΑΠΔΕΛΤΑ και τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για το δώρο Πάσχα. Γιατί πρέπει μέχρι 36, μέχρι. Όχι ότι δεν και καλά 36, μέχρι τότε να έχει τακτοποιηθεί. Και πολλοί εργοδότες θέλουν να το δώσουν και νωρίτερα. Άρα αυτά τα δύο αναμένονται και θα είναι σημαντικό να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Καρούζο, τον εργατολόγο, διακεκριμένο στο τομέα του και μας δίνει πάντα την πολύτιμη βοήθειά του. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.